Καλημέρα. Όπως καταλάβατε, είναι πάρα πολύ πρωί. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Η φωνή μου το τελευταίο μήνα τα πρωινά είναι κάπως έτσι. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει το λόγο. Νομίζω μετά το χειρουργείο έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω το λόγο όμως. Καλώς ήρθατε. Μετά από πολύ καιρό. Ελπίζω να με έχετε συγχωρέσει ήδη, που η προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα βίντεο. Δεν το ένιωθα καθόλου. Δεν ήμουν έτοιμη. Πήρα πάρα πολύ χρόνο αυτό το διάστημα γενικά, το ξέρω. Αλλά πραγματικά ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως είπα. Θα πάω να κάνω τώρα εξετάσεις αίματος. Έχουμε κάτι πανελέγχους και τέτοια. Και σήμερα, μετά από σχεδόν ένα μήνα, θα κάνω μια προσπάθεια για πιλάτες. Μιας και πριν λίγες μέρες έβγαλα τις γάζες και όλα αυτά. Πολύ απαλά βέβαια, δεν θα κάνω κάτι πολύ δυναμικό. Να αρχίσει λίγο το σώμα να επανέρχεται, να συνηθίσω, γιατί πάρα πολύ μου έλειψε. Πραγματικά ζορίστηκα αυτό το διάστημα που δεν πήγαινα. Και μετά τι θα κάνω, μετά πάω στο φως. Αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσει η μέρα επιτέλους με ένα vlog. Λοιπόν, τελείωσα. Καλά μιλάμε, έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι Δευτέρα. Και τους λυπάμαι όλους όσους είναι στα μάξια αυτή τη στιγμή στη Βασιλής Σόλγας, για όσους είναι από Θεσσαλονίκη. Πήγε ok, θα πω. Περίμενα να πονέσω λίγο περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ξέρει ο προπονητής για το χειρουργείο, προσπάθησα να το κάνει και πολύ πιο εύκολο. Οπότε τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εντάξει, δεν συγκρίνεται το ξύπνημα που κάνεις από πιλάτες 7-8 η ώρα το πρωί με απλά να σηκώνεις το κρεβάτι. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, πραγματικά σας το συστήνω. Πραγματικά. Φυσικά το ίδιο κάνει και η απλή προπόνηση, έτσι. Είναι μαγικό το πώς ξεκινάει η μέρα σου μετά από γυμναστική. Αχ, και τα κάτι παντόφλες που μ' άρεσαν. Τώρα λίγο με τραβάει, ας πούμε. Αλλά διαχειρίσιμο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάω και εξετάσεις αίματος και μετά πάω στο φως. Λοιπόν, επέστρεψα. Έχω ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάω ξανά στο φως. Θα κάνω ένα καφεδάκι. Αυτό το διάστημα... Θέλω να σας πω ότι μετά το χειρουργείο επιτρεπόταν κανονικά να πιω καφέ και ήταν λες και κάποιος μου κάνε το δώρο της ζωής μου. Πίνω pumpkin spice. Καφέ. Σήμερα δεν ήθελα να κάνω αφρόγαλο. Δοκιμάζω σήμερα αυτό το γάλα βρώμης. Να σας πω ότι σήμερα, σχεδόν ένα μήνα μετά, λίγο λιγότερο βασικά, τρεις εβδομάδες μετά, είναι η πρώτη μέρα που δοκιμάζω φυτικό γάλα, γιατί μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. Έπρεπε να πίνω μόνο γάλα τα 0%, 1,5%, αλλά αγελαδινό, 100%. Και ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή. Δεν σας έχω μιλήσει καθόλου γενικά, αλλά θα ετοιμαστούμε μαζί και θα σας τα πω όλα. Και νομίζω ότι το είχα και λίγο ανάγκη να αποσυρθώ από τη φάση. Και να δουλέψω όλα αυτά που συνέβησαν και να αναρρώσω επαρκώς. Τώρα θα καθίσω λίγο στον υπολογιστή μου. Έχω να κόψω κάτι τιμολόγια, κάτι τέτοια. Να οργανωθώ λίγο. Αχμυρίζει μέχρι εδώ. Εύχομαι να μην με πειράξει και αυτός ο καφές. Γιατί γενικά αυτές τις μέρες, επειδή γάλα δεν πίνω στη ζωή μου πολύ πια, με πειράζει πάρα πολύ ο καφές. Ωστόσο, ήταν πολλά τα προβλήματα μετά το χειρουργείο, από την άποψη ότι το σώμα δεν έχει συνηθίσει ακόμα την κατάσταση. Εγώ ήδη είχα έτσι όλα θυματάκια πριν και με το έντερο. Οπότε με το χειρουργείο ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε και
Θα δώσω και τα δωράκια. Οπότε θέλω να μου γράψετε από κάτω ό,τι εσείς θέλετε, ακόμα και μια τελεία, μια καρδούλα, δεν με πειράζει, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό. Στην, τέλος πάντων, σε αυτή την πράξη αγάπης. Να υπενθυμίσω ότι το ένα από τα δύο δώρα είναι εκείνες οι κόβες που σας είχα δείξει, η σταχτοπούτα, σε νούμερο 40. Οπότε, όταν βγάλω τις νικήτριες, τις δύο, θα ξαναρωτήσω εγώ αν η κοπέλα φοράει 40 ή αν θέλει να το κάνει κάπου δώρο, γιατί ίσως κρίμα είναι. Συνεχίζω και τα λέμε μετά. Είμαι σε ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στη γη. Κάνω κάποιες παραγγελίες. Η συγκεκριμένη κοπέλα έχει επιλέξει ένα μεγάλο γαλάζιο μπολ και ένα μικρό. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί συνήθως δεν τα βλέπω αυτά μαζί. Άρωμα εννοείται. Και έτοιμη. Λοιπόν, επιτέλους κατάφερα να έρθω στο δωμάτιο να ετοιμαστώ. Άρχισα λίγο περισσότερο στο φως, γιατί δεν ερχόταν η κούρια να πάρει τα δέματα. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, τώρα θα ετοιμαστώ γρήγορα να κατέβω στο κέντρο. Παραλίγο το είχα ξεχάσει. Αχ! Παραλίγο το είχα ξεχάσει. Έχω ένα ραντεβού για να κάνω μία θεραπεία αποσυμφόρησης για την ανεπάρκεια που έχω στα πόδια και θέλω να δοκιμάσω έτσι λίγο κάτι νέο. Αν και πάντα εμείς οι άνθρωποι που έχουμε θέματα έτσι με το φλεβικό σύστημα το χειμώνα είμαστε λίγο καλύτερα που δεν έχει τη μεγάλη τη ζέστη. Αλλά θα το ζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Και έχω και νύχια, γιατί τα είχα κάνει πριν το χειρουργείο. Οπότε έχω και νύχια στο Glowbar και ίσως μετά δω και λίγο την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ είναι η κοπέλα που έχει το Glowbar και έχονται εδώ πάρα πολύ καιρό και όλο λέμε θα βρεθούμε και όλο το βρισκόμαστε. Ίσως σήμερα τα καταφέρουμε, γι' αυτό τα έκανα όλο πρωί για να έχω λίγο κοινό το απόγευμα. Δεν θα βαφτώ πολύ, δεν το νιώθω. Θα ξεκινήσω τώρα λίγο με ένα σίρουμ προετοιμασίας. Που λέτε το διάστημα αυτό που έπρεπε να αναρρώσω, πέρασα από πάρα πολλά επίπεδα, έτσι, βαθιά και πολύ κοντά στον εαυτό μου. Οπότε έκανα πραγματικά αυτό που ένιωθα και ένα πράγμα, παρότι ήταν πολύ δύσκολη περίοδος και από άψη πόνου και ψυχολογικά, αν πρέπει να πούμε τι θετικό είχε αυτή η περίοδος, είναι ότι από τη στιγμή που έκανα το backup και γύρι, από τη στιγμή που έκανα το comeback και ήρθα κανονικά πίσω στη δουλειά και σε όλα, άρχισα να έχω καλύτερη διαχείριση με το άγχος. Το εννοώ αφόρητα, γιατί όλες τις μέρες που ήμουν στο κρεβάτι, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, έβλεπα εννοείται τα mail μου, τις δουλειές και όλα. Μισό λεπτό, κλασικά. Παρακαλώ. Sorry για αυτή τη μίνι διακοπή. Εννοείται πως έβλεπα story και τέτοια. Εννοείται πως μόνο τις πρώτες μέρες λέω ότι ήμουν απόν τελείως. Τις πρώτες 3-4 νομίζω. Τις υπόλοιπες εννοείται πως έβλεπα, αλλά εννοείται πως δεν μπορούσα να δουλέψω. Οπότε αυτή η απόσταση μου έκανε μέρη καλό. Γιατί πια, αν ο άλλος με πιέσει, ρε μου, και μου πει... Μισό να φέρω το καφέ πιο εδώ. Ούψι. Αν ο άλλος με πιέσει και μου πει θέλω το υλικό σου μέχρι αύριο, για παράδειγμα, το πρωί, και μιλάμε για υλικό που θέλει, βιντεογράφο κλπ. Έχω τελείως άλλο feeling σε σχέση με αυτό που είχα. Δεν επιτρέπω να αγχωθώ τόσο όσο αγχωνόμουν. Οπότε έχω και τελείως άλλη διαχείριση προς αυτό. Δηλαδή αυτό έχει βελτιωθεί. Βέβαια βλέπω ότι σε δύσκολες μέρες, όπως ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω Τετάρτη, που είχα και εξωτερικά γυρίσματα και εσωτερικά και mail και το ένα και το άλλο και το φως, βλέπω ότι πήγε να γίνει πάλι το κακό, αλλά τόσο σαφώ. Το κατάφερα. Λοιπόν, σήμερα λέω να κάνω κάτι διαφορετικό στα νύχια, θα σας το δείξω μετά όμως. Όσον αφορά την ανάρρωσή μου, θα έλεγα πως ήταν μέτρια, γιατί πέρα από το ψυχολογικό και σωματικά, η αλήθεια είναι πως κατ' εμέ καθυστέρησε η ανάρρωση. Αυτό το σουκού είχα και ένα υπέροχο ταξίδι στο Βερολίνο με την παιδική μου φίλη, τη Μαρία, με την οποία προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε ένα ταξίδι.
Χαιρόμουν αφόρητα πολύ. Είχα βρει τα σποτάκια που θέλω να δοκιμάσω, φαγητό και τέτοια. Και ένα πλήγμα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι έπρεπε να το ακυρώσω. Και γενικά δεν ήθελα να το ακυρώσω, δεν υπήρχε περίπτωση το κεφάλι μου να ακυρωθεί αυτό το ταξίδι και μάλιστα γι' αυτό έγινε και το χειρουργείο νωρίτερα, για να έχω προλάβει να αναρρώσω. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι δεν είμαι ακόμα σε καλή φάση, δηλαδή ενώ την άλλη εβδομάδα τώρα σου έχω ένα επαγγελματικό ταξίδι που όντως θα είμαι καλύτερα και θα μπορώ να το κάνω, το συγκεκριμένο δεν θα μπορούσα, πρώτον γιατί θα μπορούσα να απολαύσω το πέρα δόθε από εδώ και από εκεί. Γιατί ακόμα σωματικά σήμερα πρώτη μέρα κατάφερα να κουνηθώ λίγο παραπάνω, αλλά έχει και έναν περιορισμό αυτό. Πάνω από μια ώρα την ημέρα δεν κάνει να περπατάω, δεν κάνει να σηκώνω βάρη, κουλουπού κουλουπού. Και το μέγα πρόβλημα ήταν η τουαλέτα και το φαγητό. Τι εννοώ. Λόγω της σπαστικής κολοϊδίδας και του χειρουργείου συνδυαστικά, έκανα να πάω τουαλέτα 16 μέρες περίπου. Δεν θα μπω τώρα σε πολύ βαθύ περιεχόμενο, δεν υπάρχει και λόγος, αλλά θέλω να εξηγήσω με αυτό και δεν ντρέπομαι να το εξηγήσω, ότι δυστυχώς επειδή για πάρα πολλά χρόνια το έντερό μου λειτουργούσε με βοήθεια και εξαρτήσεις θα πω, και δεν χρειάζεται να το αναλύσω, προφανώς μόνο το δεν μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή που χρειάστηκε να το κάνω όμως, συνεπώς εγώ αυτό το διάστημα δεν ανάρρωνα μόνο από ένα χειρουργείο, έκανα και healing σε ένα άλλο κομμάτι, εξαναγκαστικά. Ναι, το οποίο δεν το γνωρίζετε και το λέω τώρα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο mentally να διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Οπότε 15η-16η μέρα πήγα με βοήθεια και πάλι υπολειτουργεί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε 3 μέρες στο Βερολίνο δεν θα πήγαινα, πονάω αφόρητα όταν πηγαίνω. Έχει βελτιωθεί κάπως, με βοήθεια ξαναλέω, αλλά όχι τόσο. Και το χειρότερο από όλα βέβαια είναι ότι ό,τι και να φάω πονάω. Οπότε προς το παρόν ακόμα τρώω τα πιο safe φαγητά. Το μεγαλύτερο milestone αυτό το διάστημα είναι ότι έτρωγα και τραχανά, έτρωγα και ρύζι, πάντα με φόβο, αλλά τα έτρωγα. Οπότε σίγουρα δεν θα έβρισκα εκεί αυτό. Ή μάλλον δεν θα μπορούσα και παντού να ζητάω πουρέ. Δεν θα έχει και νόημα για μένα αυτό. Οπότε προς το παρόν, τα πήγαμε Φεβρουάριο τα εστήρια, καθώς μπορούσα να τα αλλάξω, αλλά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Απ' την άλλη είναι μια πάρα πολύ πιεστική περίοδος, γιατί είναι Black Friday, είναι Χριστούγεννα, έχουμε πάρα πολλά στο φως, θα είμαστε και στο Meat Market μάλλον το Δεκέμβριο στην Αθήνα, γίνεται και τότε Meat Market, γιατί δεν πήγαμε τώρα τον Οκτώβριο. Θα είμαστε λοιπόν εκεί. Έχω πάρα πολλές δουλειές καθώς έλειφα. Γενικά ο Νοέμβρης και Δεκέμβριος στα social είναι κατ' εμέ οι καλύτεροι μήνες. Θα έρθει και η μαμά μου τον Νοέμβριο. Είναι γεμάτοι μήνες αυτοί. Έτσι νιώθω. Οπότε νιώθω και τυχερή που έκανα το χειρουργείο. Δεν θα βαφτώ πολύ αυτό. Με πήρε κουβέντα τώρα. Νιώθω λίγο τυχερή που το έκανα τη στιγμή που το έκανα, γιατί πρόλαβα έτσι λίγο να αναρρώσω τουλάχιστον. Έστω λίγο. Αλλά όλοι in all ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και το σώμα μου δεν έχει επανέλθει. Οι ουλές, εντάξει, υπαρκτές, αλλά εύχομαι του χρόνου το καλοκαίρι πια να μην είναι τόσο έντονες. Τώρα βέβαια θα ξεκινήσω και μια αναπλαστική που μου είπε ο γιατρός. Μεταξύ σήμερα η Λερμπολάρη μου έστειλε τη νέα του σειρά, την άλλη εβδομάδα ταξιδεύω στην Αθήνα μάλιστα, για την Λερμπολάριο, για το μεγάλο του event, την Iris Bianco, παιδιά. Εντάξει, όλες οι σειρές τους μου αρέσουν, αλλά η συγκεκριμένη, πόσο aesthetic, χρώμα και μυρωδιά. Για μένα αυτή η σειρά είναι αγνότητα, 100%, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου στείλαν πάλι και τα του ταξιδιού, κρέμα, φρόλουτρο, τα πάντα. Οπότε θα πάρω στην Αθήνα, θα σας δείξω και τι θα φορέσω την άλλη εβδομάδα όμως. Θα κάνουμε μαζί βαλίτσα και τέτοια, μέσα στο σουκού. Αυτά, αύριο θα έρθει και ο μπαμπάς μου μάλλον. Εγώ τώρα έφαγα λίγο banana bread, που το banana bread το χωνεύω καλά αν είναι χωρίς σοκολάτα, προς το παρόν. Και θα φάω μεσημεριανό λογικά όταν γυρίσω. Ξέρετε τι μου έχει λείψει πάρα πολύ? Μπρόκολο. Ξέρω, δεν περιμένετε, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μου λείπουν οι σαλάτες μου. Και πόσο πονάω αν φάω ένα κομμάτι. Αυτά, ετοιμάζομαι να πάμε κέντρο. Λοιπόν, έτοιμη.
Φοράω ακόμα έτσι χαρδιά τσίνι για να μην ακουμπάνε στην ουλή. Αυτά τα παπούτσια. Και τα γυαλάκια μου. Και φεύγω. Λοιπόν, σήμερα με την Έλενα. Τα νύχια πριν βασικά τα είχατε δει, νομίζω. Πολύ κολακευτικό. Λοιπόν, κάναμε χέρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ. Και τώρα πάμε για πόδια. Και δείτε λίγο τι μου δώσουν τα κορίτσια. Πόσο τρελές είναι. Δεν το περίμενα καθόλου και μόνο που δεν έκλαψα. Για καλή ανάρρωση προφανώς. Λοιπόν, επέστρεψα. Προφανώς και έβαλα τελικά μάσκαρα. Είμαι ό,τι να είναι, το ξέρω. Τώρα εκεί βράζω τραχανά. Για άλλη μια μέρα που θα φάω τραχανά. Αλλά σήμερα θα είναι λογικά λίγο πιο ωραίος, γιατί θα βάλω μέσα και φέτα. Δηλαδή, θα βάλω. Θα προσπαθήσω να βάλω και να μην, χωρίς να με πειράξει. Γιατί πίνασα πάρα πολύ. Θέλω να κάνω και λίγη βόλτα στο κέντρο, αλλά δεν είχα πολύ όρεξη τελικά. Κουβαλούσα και τα λουλούδια από τα κορίτσια, τα τεράστια. Τα νυχάκια είναι αυτά. Τα είχα δει στο Pinterest και μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο το καφέ αυτό για φθινόπωρο. Γιατί είναι και decent, αλλά και ιδιαίτερο. Και με χρυσά ειδικά δαχτυλίδια. Και στα πόδια τα έκανα μπορντό κλασικά. Τι ήθελα να σας πω. Πήγα να ξαναγοράσω το Regain, μινοξιδίλ 2%, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί τα θεματάκια είναι πλέον πάρα πολλά. Τώρα που θα πάω στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, αποφάσισα ότι θα το πάρω από την αρχή όλο. Η φαγούρα πλέον στο κεφάλι μου είναι από τον Φεβρουάριο, νομίζω. Και ναι, πριν πάω στο Ντουμπάι, ναι, Μάρτιο εκεί κάπου. Και λέω, εντάξει, τώρα ήρθε η στιγμή να το πιάσω πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Το κεφάλι μου χωρίς τρέσα είναι σαν τα μωράκια 2 χρονών που έχουν απλά baby hair, χωρίς καμία υπερβολή, δηλαδή. Και προχθές πήγα στο κομμωτήριο και τα στεγνώσαμε μόνα του στα μαλλιά. Ήταν μέχρι εδώ και πάρα πάρα πολύ λίγα. Ενώ εμείς ήμασταν σε μια φάση που λέγαμε, άντε λίγο να φτιάξω το κεφάλι μου, σε κανένα 2 χρόνια μήπως και τη βγάλουμε έστω με ένα καρέ δικό μου. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πάω στην Αθήνα, βρήκα έναν πολύ καλό γιατρό για τριχοριζόγραμμα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν έβρισκα άνθρωπο. Βράζει αυτό. Οπότε τη μέρα του event μετά την επόμενη θα μείνω τελικά άλλη μια μέρα για να πάω στο ραντεβού, γιατί μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μόλις εντοπίσω ότι τελειώνει σιγά σιγά η αγαπημένη μου κολόνια, Just Inspo, είναι αυτή, by Redo, η αγαπημένη μου, μια από τις αγαπημένες μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, eyes closed. Οπότε πρέπει να πάω να την αγοράσω. Θα κάτσω να φάω τώρα, θα κάνω κάτι πληρωμές. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι σημαντικό σήμερα να κάνουμε παραπάνω. Κάτι edit, κάτι τέτοια. Οπότε μάλλον θα τα πούμε και αύριο και θα το συνεχίσω και αύριο. Αυτή είναι και η νέα μου αγορά από Γιους, καυτή η κανάτα. Με είχατε ρωτήσει βασικά στα story όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, αλλά δεν είχα απαντήσει. Οπότε είναι από Γιους και θα κάνω τώρα το τσάιμ. Λοιπόν, και αφού ξεφαυτήκαμε, μπορώ να σας μιλήσω τώρα. Έκανα ένα ντουζάκι για να μην έχω αύριο το πρωί. Έβαλα μινοξιδίλη στα μαλλιά, έκανα το μασάζ, ξεβάφτηκα. Έχω βάλει τόνερ. Και τώρα, τι θα βάλω σήμερα. Γενικά δοκιμάζω διάφορα. Σήμερα βάλω αυτά. Είμαι εντυπωσιασμένη με αυτή τη σειρά. Γενικά, όσοι δεν γνωρίζετε για την Resveratrol, καιρός να διαβάσετε, θα πω. Σήμερα μπορώ να πω ότι κουράστηκα. Κυρίως από το μυαλό μου και από όσα είχα να κάνω και να προετοιμάσω, γιατί φεύγω πάλι σε λίγες μέρες από Αθήνα. Σας το είπα, ναι.
Οπότε κάνω ό,τι μπορώ από τώρα, τι θα πάρω μαζί μου, τι δεν θα πάρω. Φοβάμαι και λίγο τώρα με τις σουλές, προσπαθώ να παίρνω ρούχα μαζί μου που θα είναι άνετα. Και είμαι ακριβώς αυτός ο τύπος που μπορεί το βράδυ να κάνει το night routine, να δει τον νηπτήρα και να πάει να φέρει το ντετόλ γιατί θέλει να καθαρίσει. Εγώ πάω να το φέρω τώρα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Αδερφός μου. Ναι. Εντάξει, το κλείνω εδώ το stop για σήμερα, οκ. Το κλείνω, τα λέμε αύριο. Καληνύχτα, φιλάκια. Καλημέρα. Ετοιμάζομαι για ένα call και θα χρησιμοποιήσω το κινητό μου. Όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσω με το εργολάβιο. Να δούμε λίγο τα της Αθήνας. Έχω ξυπνήσει με πάρα πολύ ζόρι και με αυγενικό, αλλά δεν πειράζει. Μόλις πήρα ένα μειό χαλαρωτικό. Σήμερα έκανα πραγματική προσπάθεια να φάω σολομό, ενώ γενικά είναι από τις πιο επικίνδυνες τροφές μετά την αφαίρεση σχολής. Επιτρέπεται βέβαια, αλλά θέλει λίγο και σιγά σιγά, γιατί έχει καλό λίπος. Μην το βλέπετε έτσι, ήταν πολύ όμορφο. Ήρθε και ο μπαμπάς μου, έφαγε το ίδιο και αυτός. Και τι μου έφερε? Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από το χωριό δικό μας. Όπως καταλάβατε, η μέρα ήταν πολύ τρελή, γιατί ήμουνα από το πρωί σε calls και μετά έκανα το γύρισμα που είδατε λίγο. Τουλάχιστον μου έμεινε το βάψιμο για ένα πολύ ωραίο call που έχω τώρα και θα πραγματοποιηθεί 14 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τα οργανωτικά, τι θα κάνουμε τη στυλίστρια, τι βίντεο θα βγάλουμε. Απλά έχω εκείνη την ημέρα μάλλον ξαναφεύγω επαγγελματικά, δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά σίγουρα θα είμαι τις πρώτες ώρες εκεί, οπότε να έρθείτε να το δείτε. Τελειώνω και αυτό είναι το τελευταίο call. Και μετά θα δω τι θα κάνω από όλα αυτά που πρέπει. Αλλά μπορεί να προτιμήσω την φυσιοθεραπεία γιατί πονάω πάρα πολύ σήμερα στην πλάτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δωράκια σας, σχεδόν έτοιμα. Αυτό το γλυτερωτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας έχω βάλει διάφορα μέσα, θα προσθέσω κάποια ακόμα. Και αυτές είναι οι γόβες που σας έλεγα. Έτσι, λίγα από τα προϊόντα που έχει μέσα. Όλα είναι ολοκένουργια εννοείται. Απλά ή τα έχω χρησιμοποιήσει και τα έχω 3-4 φορές ή μου τα στέλνουν. Όποια τυχερή είναι μεταξύ πάρει αυτό το δέμα θα είναι wow. Και τώρα θα προσθέσω και marshmallows. Λοιπόν, έχει πάει ήδη 7.30 ώρα, έχει φύγει ο μπαμπάς μου. Έκανα μπανάκι. Έβαλα πλυντήριο. Καθάρισα. Και έβαλα και ένα πλυντήριο. Και τώρα πες μου, υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τελειώνει η μέρα, να έχεις... Α, και σφουγγάρισα. Να έχεις σφουγγαρίσει το σπίτι, να έχεις βάλει τα πλυντήριά σου, σε λίγο θα το απλώσω, να έχεις κάνει μπανάκι μεγάλο, καλό μπάνιο, μετά από μια πολύ κουραστική μέρα. Σήμερα νιώθω ότι με έφαγαν οι οθόνες και τα edit. Έχω παραγγείλει και σούπερ μάρκετ, έτσι κάποια ψηλοπράγματα. Εμένα με έχει σώσει αυτό γενικά μέσα από τις εφαρμογές. Σήμερα πήρα από το My Market, παίρνω και από μασούτη, από αλφαβήτα, από παντού. Και μου έχει μείνει μόνο να ετοιμάσω κάτι mail για αύριο το πρωί και να γράψω το πρόγραμμα της αυριανής μέρας. Που εμένα ξέρετε ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Ακόμα και όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, αν δεν έβλεπα το ημερολόγιο μου, ήμουν μισή. Μόνο τις πρώτες 3 μέρες δεν το άνοιξα, μπορώ να πω. Α, και προσπαθώ να κανονίσω τώρα μία δουλειά, η οποία πέφτει πάνω σε μία άλλη δουλειά. Πρέπει να κάνεις σοβαρό meeting με τον εαυτό σου και να ζυγίσεις τις συνθήκες κάθε δουλειάς, όχι οικονομικά, γενικά. Και τώρα η μία πέφτει πάνω στην άλλη και πρέπει να επιλέξω. Αλλά θα σας το πω αφού γίνει έστω η μία για να καταλάβετε. Μόλις άλλαξα και σεντόνια και αποπλωματωθήκε και όλα, έβαλα και αυτή τη σατέν, να δω αν θα καταλάβω καμία διαφορά. Και πείτε μου κάτι τώρα, υπάρχει καλύτερος ύπνος από αυτό που κάνεις πρώτη μέρα σε καθαρά σαντόνια και αποπλώματα? Όχι νομίζω. Δεν καταλαβαίνετε τι χαρά έχω κάθε φορά. Ειδικά, αου, αχ. Ειδικά τώρα που ήμουν στο κρεβάτι τόσες μέρες, τώρα ας πούμε, αχ, πόνεσα λίγο που έκατσα βρώμητα.
τόσες μέρες, ας πούμε, που ήμουνα με τις πιτζάμες μετά το χειρουργείο και τέτοια, τρελάθηκα που δεν μπορούσα να αλλάζω σεντόνια συνέχεια. Γιατί έχω κόλλημα. Θέλω να μυρίζουν όλα φανταστικά, καθαρά. Κούλου που τώρα τελείωσε και το πλυντήριο. Πάμε να το απλώσουμε και περιμένω και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ήρθαν τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Αρχικά, πήρα στον αδερφό μου κάτι έκπληξη, γιατί είδα ότι το τελείωσα. Τρώει αυτά. Οπότε τα πήρα, θα τα πάω σε λίγο. Πήρα, επειδή όλες αυτές τις μέρες που δεν ήμουν με το στομάχι καλά, έπρεπε να τρώω και ριζόγαλο και τέτοια, οπότε... Αυτό είναι ένα φαγητό που φοβόμουν και το λέω για όσους φοβόσαστε ακόμα να το τρώτε, να το τρώτε. Δεν έπαθα κάτι τραγικό τόσο. Ρύζι γλασέ είναι και αυτό κάνει τέλειο ριζόβαλο. Πήρα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ το Adore, αυτό το ένταμ, και θα σας δείξω και πώς το αποδικεύω. Λοιπόν, και νομίζω και κάποια πράγματα δεν τα είχε. Μου έστειλαν μήνυμα μετά τις καλαμποκοφρέτες μου. Ένα μεγάλο IST. Άλλο ένα challenge σήμερα, γιατί είπα σιγά σιγά να αρχίσω να δοκιμάζω, να δω πώς θα τα δεχτεί το σώμα μου, προσούτο. Γενικά εγώ τα λαντικά τα έχω κόψει όλα, όλα όμως. Απλά κάποια ακόμα, όπως είναι το προσούτο, όπως είναι αυτό βασικά. Μπορεί καμιά φορά καμιά ψητή γαλοπούλα που ξέρω ότι είναι βιολογική, είναι πολύ καθαρή και τέτοια. Αλλά ακόμα και το προσθέτω τρώω μία στο τόσο, ίσα-ίσα για άλλους λόγους. Καμία σχέση με θερμίδες και τέτοια. Τα λαντικά απλά είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα και δεν τα θέλω στη ζωή μου πια. Παλιά θυμάμαι έτρωγα πάρα πολύ γαλοπούλα. Πήρα μία μοτσαρέλα ντυρόλο και αυτό, άρλα, πάρα πολύ ωραίο, και ένα γιορτάκι. Και τρεις μπανάνες. Α, και νερά νομίζω, ναι. Πήρα μία δωδεκάδα. Για να μην τρέχω να κουβαλάω. Πάω να απλώσω το πλυντήριο. Λοιπόν, έτσι το αποθηκεύω εγώ. Έχω αγοράσει γυάλινα τα περάκια. Λοιπόν, απλώσαμε για το πλυντήριο. Και τα καλύτερα μαλακτικά trust me είναι αυτά τα δύο. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, πρέπει να το κάνετε γρήγορα. Δοκιμάστε το κι εσείς και πείτε μου την άποψή σας. Είναι χωρίς συντηρητικά. Λοιπόν, ήμουν τώρα στο TikTok και βλέπα τον διατροφολόγο του Θανάση Τσιούδα. Σίγουρα οι περισσότεροι τον ξέρετε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχα πάει στα χαμηλότερα μου κιλά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα. Είχα πιεστεί να πάω. Είχα σχεδόν καταναγκαστεί να πάω βασικά. Θυμάμαι να μπαίνω μέσα. Ο άνθρωπος τρόμαξε και προσπάθησε με πάρα πολύ αγάπη και φροντίδα να μου πει ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην παχύνω, γιατί εγώ προφανώς με αυτό το φόβο είχα πάει, και θα κάνουμε μία διατροφή που θα βασίζεται απλά στο να θρέφω το σώμα μου και να παίρνω τα βασικά και απαραίτητα για τον οργανισμό μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή, ήθελα να με ζυγίσει, δεν τον άφησα να με ζυγίσει και ήταν και ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να κρατήσω έστω για λίγο, γιατί δεν ξαναπάτησα το πόδι μου, η θεραπεία μου ήρθε πολύ αργότερα, όταν όντως πείνασα πάρα πολύ εγώ από μόνη μου και το πήρα απόφαση, αλλά για πάρα πολλές εβδομάδες θυμάμαι να τηρώ το πρόγραμμα που μου έβαζε, γιατί έχει έτσι μία μεταδοτικότητα και μία ευφυΐα, συναισθηματική εννοώ, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το είδος και πόσο μάλλον με ανθρώπους που νοσούν από διατροφικές διαταραχές, που είναι ένα τσίκ πιο δύσκολο, γιατί μιλάμε και για ψυχικό κομμάτι εκεί. Τέλος πάντων, άκυρο. Το θυμήθηκα τώρα γιατί έβλεπα TikTok. Τελικά παρήγγειλα και στα φύλλα. Οπότε τώρα θα φάω και στα φύλλα. Επίσης, αυτό το μπαλάκι μας είναι ξανά διαθέσιμο από σήμερα. Έχουμε φέρει πάρα πολλά τεμάχια και ειδικά να τη χαμώ. Θα πάω εδώ πριν από τις παραγγελίες. Και θα σας καληνυχτήσω τώρα. Ήθελα να κάνω και μια μιλόπιτα να έχω, γιατί με εξυπηρετεί πάρα πολύ στα πρωινά μου. Αλλά προτιμώ να κάνω edit αυτό το βίντεο για να το έχετε αύριο, Τετάρτη, παρά να κάνω τη μιλόπιτα που μπορώ να την κάνω και αύριο. Φιλάκια, καληνύχτα. Να τρώτε και να σας προσέχετε.